Θα τα δούμε. Πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και η οποία βρίσκεται μεγάλο χρόνο της ζωής της, περνά μεγάλο χρόνο της ζωής της στη Θεσσαλονίκη. Την έχουν εντοπίσει να βγαίνει από ένα συγκεκριμένο μαγαζί, ένα νυχτερινό μαγαζί που όλος ο κόσμος της Θεσσαλονίκης γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στο συγκεκριμένο μαγαζί αυτό. Τι συμβαίνει λοιπόν? Εκεί μαζεύονται αυτό που λέμε το κάθε καρυδιάς καρύδι, αλλά είναι ο τόπος συνέβρεσης σατανιστών. Σε αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο μαγαζί, συχνά πυκνά βλέπουν και την πολύ γνωστή τραγουδίστρια και όπως ήταν φυσικό, αυτό βγήκε και παρά έξω. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ, όλες τις λεπτομέρειες για να βρούμε την ταυτότητα της συγκεκριμένης τραγουδίστριας. Αυτά... Μαγικά αυτά συστατικά κάθε τους πρόβλημα. Μου είπε για τις φοβερές διαιτές που έχουν τα βότανα και άσε να πούνε τα σάλια. Και χάσατε και μέσα σε 4 μήνες έχω χάσει 30 κιλά. Είμαι αγνώριστος. Η γυναίκα μου έχει ψωρίαση. Έχω πάει σε πολλούς γιατρούς και μου δώσαν έλφες και τέτοια. Δεν πέρασε. Με αυτό το χόρτο που παίρνει έχουν φύγει τα σπυράκια δηλαδή. Καθάρισε. Αλλά πρέπει να τα συντηρεί. Εκτός όμως από αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το κατάστημα, η διαδικασία αγοράς είναι εξίσου απλή και για αυτούς που μπορούν να σερφάρουν στο διαδίκτυο. Όσο για τις τιμές των ιδιαίτερων αυτών προϊόντων, είναι αρκετά προσιτές. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να προσελκύσει τον ερωτικό του σύντροφο, δεν έχει παρά να ξοδέψει 15 ευρώ, περίπου 5.000 δραχμές, αγοράζοντας λίγο αίμα περιστεριού. Συγκεκριμένα, τα 25 γραμμάρια μαγνητόσκονης κοστίζουν 5.000 δραχμές. Τα βότανα που καταπολεμούν διάφορες παθήσεις ξεκινούν από 400 δραχμές και η τιμή τους φτάνει και ως τις 1.000 δραχμές. Τα 10 γραμμάρια αίματος σε νέα αδελφών που χρησιμοποιούνται ως ερωτικό φίλτρο κοστίζουν 3.000 δραχμές. Ενώ τα νύχια ζώου που απομακρύνουν τον εχθρό, το κομμάτι ξεπερνά τις 500 δραχμές. Έχουμε κάποια λιβάνια τα οποία από ό,τι λένε διώχνουν το κακό μάτι ή γενικώς αποφορτίζουν με αρνητική ενέργεια το χώρο που ξεκινούν όπως. Το λιβάνι αποφόρτισης που φτάνει τα 44 ευρώ, δηλαδή σημερινές 15.000. Τα περισσότερα προϊόντα εισάγονται από χώρες του εξωτερικού, ενώ τα ονόματά τους έχουν τις ρίζες τους στα βάθη των αιώνων. Αυτό είναι από τα πιο γνωστά βιβλία τα οποία κυκλοφορούν σε αυτό το χώρο. Μέσα αναφέρει και κουλτούρα όσον αφορά πάνω σε αυτόν εδώ πέρα τις γνώσεις, αλλά και ταυτόχρονα υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία σατεγών. Όσοι λοιπόν έχουν εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να εκπληρώσουν τις πιο κρυφές επιθυμίες τους ή και να λύσουν πάσης φύσεως προβλήματά τους, δεν έχουν παρά να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του καταστήματος. Φτάνει βέβαια να είναι έτοιμοι να δοκιμάσουν κάτι το οποίο αμφισβητεί τόσο η επιστήμη όσο και η Εκκλησία. Που τα ακούμε νέοι άνθρωποι. Εμάς δεν μας ξενίζει βέβαια, γιατί αυτό είναι γνωστό από την Αγία Γραφή. Ο Σατανάς είναι σαν ύπαρξης κυκλοφορούσα πάντοτε. Αΐ, όμως, ο Θεός είναι φως. Ακόμα και μωρά μπαίνουν στο παιχνίδι της διαφήμισης. Μαύρες μπλούζες και επιθετικές στάσεις μαρτυρούν ένα τελείως διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας. Άτομα λοιπόν τα οποία σαν πρότυπο αναζητούν να έχουν την επιθετικότητα, τη βία. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι άτομα τα οποία δεν έχουν πού να σταθούν και δεν έχουν καλή αυτοεκτίμηση στον εαυτό τους. Αυτό το τονίζω. Η μαύρη μπέρτα και τα δερμάτινα ρούχα είναι τα απόλυτα αξεσουάρ του νέου στυλ. Λάτρεις, νέα παιδιά που βρίσκουν καταφύγιο σε ειδικούς χώρους διασκέδασης. Στο εσωτερικό, η είσοδο στα συγκεκριμένα κέντρα διασκέδασης επιβάλλουν μια διαφορετική ενδυματολογική γραμμή. Στην Ελλάδα, πριν από λίγο καιρό, η μαύρη, όπως λέγεται μόδα, έκανε πασαρέλα και στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. Η εξέλιξη και ο πολιτισμός δεν έχουν μόνο τα καλά τους, έχουν και τα κακά τους. Αυτή είναι μια μόδα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, επόμενο ήταν να έρθει και σε εμάς. Θέλω να πιστεύω όμως ότι το κλίμα της Ελλάδος είναι διαφορετικό. Είναι μια μόδα όπως ήταν οι χίπηδες, οι παρόμοιες τέτοιες μόδες για την νεολαία. Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσει ανώδυνα από εδώ. Η παροιμία λέει ότι τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Και σίγουρα, όσοι ασπάζονται τη νέα μόδα, δεν έχουν απαραίτητα και σχέση με αποκρυφιστικές τελετές ή μαύρη μαγεία. Ίσως η διαβολική μόδα να περάσει γρήγορα και να μην γίνει συνήθεια κάποιων νέων παιδιών. Είναι θλιβερή μόδα. Και πιστεύω ότι μόνο αρρωστημένα μυαλά μπορούν να την ακολουθήσουν. Ίσως όμως να είναι η καινούρια πρόταση για τη χρονιά του 2002. Η χρονιά των σατανιστών, όπως λένε οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Εμάς.
ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης. Στο Εδόλιο βρίσκεται ένα νεαρό ζευγάρι που ομολόγησε το φρικτό έγκλημά του. Οι παραδοσιακοί διάβολοι δεν θα την παίρνουν στα σοβαρά. Με την εμφάνισή της στο δικαστήριο του Μπόχουμ ως pop star, η Μανουέλα Ρούντα γελιοποιεί κάθε έννοια του γνήσιου σατανισμού. Παρ' όλα αυτά, το έγκλημα που διέπραξε μαζί με τον σύζυγό της, Ντανιέλ, είναι όντως διαβολικό. Όπως ομολόγησαν οι ίδιοι, τον περασμένο Ιούλιο δολοφόνησαν στο σπίτι τους ένα φίλο τους, κάνοντας χρήση του σατανικού αριθμού 66, ήτι με 66 μαχαιριές και σφυριές, για να τον εξαποστείλουν έτσι, όπως είπαν, στην κόλαση και να γίνει εκεί υπηρέτης του αιωσφόρου. Εγκληματίες, παράφρονες ή ψώνια. Σίγουρα και τα τρία μαζί. Ταυτόχρονα όμως και δημιούργημα πολλών ιδιωτικών καναλιών που μετά τη λήξη του πολέμου στο Αφγανιστάν έψαχναν για νέο αιμοσταγές θέαμα. Hier werden zwei Mörder zu Popstars hochstilisiert durch die Presse. Anders kann man das nicht mehr sehen. Ich dachte mir eigentlich, ich wollte die beiden einfach nur mal sehen. Wir wollten uns eigentlich nur mal angucken, was das für Flachgipfel sind, die so Mist gemacht haben. Zu gucken, sowas hat man noch nicht gesehen, sowas. Das ist furchtbar, sowas. Η παραμόρφωση του θέματος από μερικά κανάλια βρίσκει πάντως πρόσφορο έδαφος. Σύμφωνα με έρευνες, το 30 έως 50% των Γερμανών μαθητών έχει ήδη κάποια εμπειρία με το σατανισμό. Η τάση αυτή ενισχύεται τώρα από τη μετατροπή του σατανισμού, δηλαδή της εγκληματικής παραλλαγής της μαγείας, σε θέαμα. Και αυτό δεν υπόσχεται τίποτα το καλό. Ακόμα και αν οι δύο σατανιστές του Μπόχουμ καταδικαστούν, όπως αναμένεται, σε ισόβια. Μια υπόθεση. Γεια σας. Έχετε εσείς κάποιες πληροφορίες για την συνάντηση των αιωσφοριστών στα τέλη Φεβρουαρίου? Καταρχήν, αληθεύει ότι ενδέχεται να γίνει μια τέτοια συνάντηση στην Αθήνα? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε αληθεύει και οι περισσότεροι από αυτούς το κάνουν για λόγους εντυπωσιασμού. Γιατί υπάρχουν τόσες άλλες φορές που υπολειτουργούν και δεν τους ενδιαφέρει, μάλλον δεν τους επιτρέπεται να γνωρίζουν οι υπόλοιποι. Άρα, για να δώσουν ένα ραντεβού τέτοιο, είναι απλά για να γίνει πια κάποια προβολή, να ακουστούν, να δοθεί έμφαση και να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από κάτι άλλο που πραγματικά, ας πούμε, ετοιμάζουν. Τι θα μπορούσαν να ετοιμάζουν για τα τέλη του Φλεβάρη? Είναι η προετοιμασία για το αιαρινό, την αιαρινή μεσημβρία. Οπότε το κάνουν προς εντυπωσιασμό πολύ περισσότερο, ώστε να πούν ότι είμαστε εδώ. Επειδή έγιναν αυτά στη Γερμανία, επειδή συνέβησαν αυτά στην Ελλάδα, μην νομίζετε ότι οι αιωσφοριστέ έχουν καμία σχέση με αυτά τα άτομα. Αυτά τα άτομα είναι άρρωστα. Ο αιωσφόρος είναι υγιέστατος και είναι πανέξυπνος. Λοιπόν, άλλο μία παράνοια και άλλο στην ουσία που η οντότητα αυτή αιωσφόρος λειτουργεί τόσο τέλεια που έχει υπονομεύσει τον πλανήτη Γη μέσα από τα κέντρα αποφάσεων. Γνωρίζετε εσείς για το τι ακριβώς τελετές λαμβάνουν χώρα στα τέλη του Φεβρουαρίου, τι είδους τελετές είναι αυτές? Επειδή αρέσκονται αυτά τα άτομα να εντυπωσιάζουν, μπορεί να μην κάνουν κάτι, κάποια ανθρωποθυσία ή κάποιο ατύχημα, φαινομενικό ατύχημα, ώστε να είναι προσφορά προς τον αφεντικό τους. Μπορεί να βρεθούν σε κάποια σημεία κάποια δυστυχισμένα ζώα, κρεμασμένα, δηλαδή να προκαλέσουν τον τρόμο και τον εντυπωσιασμό. Τίποτα άλλο δεν κάνουν αυτά τα άτομα. Πιστεύετε ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα μέσα στο Φεβρουάριο? Πιστεύω ότι επειδή ο σκοπός των είναι αυτός, να εντυπωσιάζουν και να τραβήξουν, ας πούμε, και το ενδιαφέρον από νέους, ώστε να συντονιστούν με μια αόρατη δύναμη που θα τους δώσει εξουσία, θα κάνουν κάποια τέτοια φαινόμενα. Ναι, αλλά γιατί να το κάνουν όμως τις 27 και να μην το κάνουν τις 24 περίπου, που είναι και πανσέλινος, έτσι. Αυτό και μόνο
Έχει κάποιο σκοπό από προσανατολισμού. Εσείς τι γνωρίζετε για τον κώδικα των σατανιστών, τη λεγόμενη βίβλο των σατανιστών? Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο έχω στα χέρια μου και είναι πολύ παλαιό και εκτός από την φιλοσοφία εντός εισαγωγικών των νεοσφοριστών, έτσι, όπου αυτό και είναι το σύνταγμα, ας το πούμε, το σύνταγμα των ναών του Εωσφόρου και όχι αυτά τα αστεία φαινόμενα και γελία και άρρωστα. Αυτό το βιβλίο λοιπόν είναι το βιβλίο, είναι το σύνταγμα, ο νόμος και οι τελετουργίες που γίνονται μέσα σε αυτούς τους χώρους που μόνον οι πολύ επίλεκτοι και τα πιο εκλεκτά και δυνατά μέλη του πλανήτη συναντώνται. Ένας από αυτούς που έχει γράψει αυτό το βιβλίο, μάλλον έχει μετά γράψει αυτό το βιβλίο με συμπληρωμένες εντολές του Εωσφόρου, τα οποία αυτά ακούγονται μεταφυσικά, αλλά είναι πάρα πολύ φυσιολογικά σε σχέση μεταξύ αυτών των όντων και ημών, γιατί οι εντολές που παίρνονται κατευθύνουν τον πλανήτη μέσα από κυβερνήσεις. Και δεν νομίζω οι κυβερνήσεις των κρατών από κάποια μέλη τα οποία κατευθύνουν με εντολές των να είναι αυτή η εικόνα που κάποιοι άλλοι προσφέρουν με σφαγμένες γάτες, σκύλους και θυσίες. Είναι από προσανατολισμός. Κύριε Τουλάτε, ότι οι εσφοριστές έχουν παρισφρήσει στην εξουσία οποιασδήποτε μορφής και αν είναι αυτή. Εγώ, αγαπητή Τατιάνα Στεφανίδου, ό,τι λέω το αποδεικνύω. Εγώ μέσα από την εκπομπή σου... Έχετε εσείς στοιχεία για σατανιστές που βρίσκονται σε τον θέσεις οποιονδήποτε υψηλές. Θα υπερασπιστεί τα αντίθετα από όσα λέγω, με αποδείξεις και αντικείμενα, όχι με λόγια... Έχετε, κύριε Τουλάτε, να μου διαψεύσει ακριβώς. Να σας διαψεύσει τι, ότι γενικώς... Να διαψεύσει την ύπαρξη αυτού του βιβλίου, έτσι, αυτού του βιβλίου... Τι είναι αυτό, να το δούμε, να κάνει ένα zoom κάμερα, να το δούμε από πιο κοντά. Αυτή εδώ είναι η βίβλος των σατανιστών. Είναι το Equinox, είναι μέσα και το σύνταγμα. Όταν ένα κράτος έχει σύνταγμα, μιλάμε για κράτος πια, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι η βάση του Εωσφόρου στον πλανήτη Γη. Δηλαδή, αυτοί που τώρα το βλέπουν αυτό, ξέρουν πολύ καλά τι πραγματεύεται. Κάποιοι άλλοι θα διακομωδήσουν. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με σολομονικές, ούτε με τα οποιαδήποτε παρεμφερή βιβλία. Αυτό είναι η βάση τους. Μάλιστα. Κύριε Τουλάτε, σας ευχαριστούμε θερμά. Και δεν ξέρω τώρα μου κάνει, αν ξέρω ή όχι. Η υπόθεση των σατανιστών δημιούργησε και ευτράπελα, με αποτέλεσμα ιδιωτικό κανάλι να μετατρέψει το Μουσείο Λοβέρδου στην Οδό Ακαδημίας σε χώρο που γίνονται τελετές σατανιστών. Ίσως επειδή παλιά στο κτίριο αυτό γίνονταν οι πρόβες της λυρικής σκηνής. Ίσως κάποιος εφάνταστος να πίστεψε ότι τον καιρό εκείνο οι άριες της λυρικής σκηνής ήταν άριες φαντασμάτων. Το θέμα είναι φρικόδες, όχι μόνο δυσάρεστο, όμως κρίνουμε ότι θα πρέπει να ενημερωθείτε και εσείς πλήρως. Οι σατανιστές, παρόλα τα τραγικά που αποκαλύφθηκαν, συνέχισαν απτόητοι λοιπόν τις τελετουργίες τους. Μια τέτοια τελετουργία κατέγραψε η κάμερα του Sky σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας. Ελλάδα 1994. Υποτιθέμενες συμμαχίες με πνεύματα. Υποτιθέμενες συμμαχίες με τον Σατανά. Σίγουρα όμως συμμαχία με τον κίνδυνο και την απάτη. Μεκαήλ, Αζραήλ, Ισραφήλ,
Ρουφαήλ. Επικλήσεις και προσευχές σε περίεργους θεούς και δαίμονες. Αίμα και θυσίες. Μαύρα κεριά και πεντάλφα. Ακαταλαβίστικες φράσεις. Μα πάνω απ' όλα άνθρωποι που θέλουν να κάνουν κακό σε άλλους ανθρώπους. Μάγοι και προφήτες. Σατανιστές και οπαδοί της μαύρης μαγείας. Μέρα μεσημέρι στην Αθήνα. Στην Αθήνα που αφήνει πίσω της τον 20ο αιώνα. Μα κρύβει μέσα της ένα μεσαίωνα. Η λεγόμενη μαύρη βίβλος. Είναι σολομονική. Είναι πάνω από 900 χρονών. Και στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί. Κυκλοφορεί σε 2-3 άτομα. Και από τους ένας είμαι εγώ. Πού χρησιμεύει αυτή η μαύρη βίβλος? Αυτός ο βίβλος χρησιμοποιεί μαύρη μαγεία.